Ο κινητήρας είναι πλέον αποδεδειγμένα μια μεγάλη οικογένεια που ενώνει ανθρώπους από όλα τα μέρη της τέχνης, από όλα τα μέρη της γειτονιάς και του πλανήτη και από όλες τις ηλικίες. Έχουμε ένα δικό μας σπίτι τα τελευταία 10 χρόνια, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί τα προηγούμενα 12 ήμασταν νομάδες. Έχει και τις δυσκολίες του το να έχεις ένα σπίτι, αλλά σίγουρα σε βοηθάει να πας παραπέρα τα όνειρά σου, το να έχεις μια στέγη, μια φωλιά. Κινητήρας ωμέγα, κινητήρας όρημη ηλικία. Ένα όνειρο που είχε γίνει πραγματικότητα, ένα όραμα από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, το οποίο μου πήρε όμως πολλά χρόνια για να το υλοποιήσω. Ήθελα τη στιγμή που θα κάνω αυτό το άνοιγμα στην κοινότητα, να νιώθω πρώτα απ' όλα εγώ έτοιμη, οι συνεργάτες μου και ο κινητήρας. Να μπορούμε να πλαισιώσουμε μια τέτοια ιδέα και να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ιδέα να ανθίσει και να εξελιχθεί. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν 4 χρόνια και δουλεύουμε μαζί τους μέσα από το σώμα με τη βασική ιδέα ότι το σώμα είναι το σπίτι που μας φιλοξενεί όλη μας τη ζωή από τη μέρα που μας συλλαμβάνει η μάνα μας στη μήτρα της μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουμε και αυτό το σώμα είναι ένα δοχείο το οποίο πρέπει να φροντίζουμε, είναι καλό μάλλον να φροντίζουμε και να κρατάμε ενεργό ανεξάρτητα από την ηλικία μας, ανεξάρτητα από το φύλο μας, ανεξάρτητα από την κοινωνική μας θέση, είναι σημαντικό. Από όταν ξεκινήσαμε, έχουμε κάνει 3 παραστάσεις. Η πρώτη παράσταση λεγόταν «Παίζω», το ζω με κεφαλαία, και ήταν μια αυτοσχεδιαστική παράσταση, η οποία είχε κάποιους δομημένους αυτοσχεδιασμούς, παύλα παιχνίδια και τραγούδια. Ήταν όλα γραμμένα κάπου σε ένα μεγάλο στρατσόχαρτο και μπορούσαν να το βλέπουν την ώρα της παράστασης για να πάνε στο επόμενο. Και κρατούσε περίπου 20 λεπτά. Την επόμενη χρονιά, η δεύτερη παράσταση, λεγόταν «Πικνίκ» και ήταν μια πολύ πιο οργανωμένη παράσταση, με κάποιες λίγο πιο συγκεκριμένες χορογραφίες σε στιγμές και πιο οργανωμένα μελωδικά ακούσματα και τραγούδια και είχε και ένα σκηνικό με το οποίο έπρεπε να λειτουργήσουμε και φροντιστήριο γιατί υπήρχε ένα τραπέζι του πικνίκ και υπήρχαν φαγητά και τραπεζομάντιλα, οπότε άρχισαν να μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα στη δημιουργική διαδικασία. Και τέλος, την τρίτη χρονιά, το έργο μας ήταν εμπνευσμένο από το μύθο του Έρος και Ψυχή και λέγεται το έργο Έρος και Ψυχή. Ήταν ό,τι πιο απαιτητικό έχω κάνει στη ζωή μου, νομίζω. Και ήταν πραγματικά, ακολουθήσαμε το μύθο του Έρος και Ψυχή, όπου η ομάδα μίλαγε, χόρευε, τραγούδαγε και μοιραζόταν με το κοινό το συγκεκριμένο μύθο. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για πάρα πολλούς λόγους. Αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ μέσα και αυτές οι συγκεκριμένες γυναίκες είναι πηγή έμπνευσης για όλους. Για όλη την κοινωνία, για την Ελλάδα, για το εξωτερικό, για όλο τον κόσμο. Οπότε με κάποιο τρόπο ήθελα αυτό να διαχυθεί, να επικοινωνηθεί. Και το ντοκιμαντέρ είναι ένα μέσο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Thank you.
ένωση με την υπέροχη ομάδα του κινητήρα Ωμέγα ήταν το πάθος όλων αυτών των ανθρώπων για να μάθουν κάτι καινούριο και κάτι ξεχωριστό. Γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν είχαν ξαναπειραματιστεί φωνητικά μέσα από τη μουσική, οπότε ήταν ένα στίχημα και για εκείνους και για μένα. Για μένα ούτως ή άλλως ήταν μια μεγάλη πρόκληση, γιατί όταν η Αντιγόνη μου έκανε την πρόταση να συνεργαστώ, ήταν η πρώτη φορά που συνεργαζόμουν με ένα τέτοιο ηλικιακό target group. Οπότε ειδήλιασα λίγο στην αρχή, μετά όμως μέρα με την ημέρα και φορά με τη φορά που συναντιόμουν μαζί τους, ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στίχημα για μένα, το οποίο χτίζαμε σιγά σιγά μαζί την πρόοδο και την εξέλιξη αυτών των ανθρώπων. Πολύ σημαντικό, μεγάλη χαρά για μένα. Κάθε φορά που έφευγα από το μάθημά μας αισθανόμουν ανάλαφρη, γιατί βεβαίως ένα μάθημα δεν είναι απλά ένα παραδός γνώσεων, είναι κάτι περισσότερο ενεργειακά. Οπότε η χαρά της διδασκαλίας, η χαρά της έκπληξης, το πάθος των ανθρώπων να θέλουν να συμμετέχουν μέσα σε αυτό, πάρα πολλά πράγματα που με ακολουθούν ακόμα. Δυστυχώς φέτος δεν είχα την ευκαιρία να δουλέψω με την υπέροχη αυτή ομάδα που πλέον είμαστε οι περισσότερες γυναίκες από ό,τι γνωρίζω και πολύ αγαπημένες φίλες έχουν γίνει όλες. Πάντα ένα κομμάτι μου νομίζω ότι υπάρχει εδώ, δηλαδή πάντα σε όλα αυτά που κάνω ξέρω ότι έχω αφήσει ένα κομμάτι πίσω, το οποίο ποτέ δεν είναι αργά να το ξαναβρω βέβαια. Υπάρχει δηλαδή η νοσταλγία και αυτό το ότι αχ, σήμερα θα ήθελα να ήμουν μαζί τους, να κάνω ένα μάθημα, να βρεθώ μαζί τους ενεργειακά, να το μοιραστώ και μετά να φύγω ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι η χαρά του ανθρώπου που διδάσκει νομίζω. Η πρώτη μου εμπειρία με την ομάδα κινητήρας Ωμέγα είναι όπως όλες οι πρώτες εμπειρίες σχεδόν. Είναι αποκαλυπτική για μένα και βρίσκομαι ακόμα νομίζω στο πολύ αρχικό στάδιο που κάθε φορά με αποκαλύπτεται και κάτι καινούριο και για το ίδιο το αντικείμενό μου και αυτό που προσπαθώ να διδάξω στην ομάδα, για τον ίδιο μου τον εαυτό και μπορώ να πω ακόμα πιο ολοκληρωμένα και για ολόκληρη τη ζωή μου. Ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη στην αρχή όταν μου πρότεινε η Αντιγόνη η Γύρα να διδάξω φέτος στον κινητήρα Ωμέγα, γιατί δεν μου είχε ξανατύχει να έρθω σε επαφή σε τέτοιου είδους σχέσεις με ανθρώπους και γυναίκες ειδικότερα της γενιάς της μητέρας μου, τις οποίες έπρεπε να διδάξω κατά έναν τρόπο. Ένας από τους λόγους που μπόρεσα να αφαιθώ και να μπω στο μάθημα, παρόλο που ήμουν πολύ φοβισμένη στην αρχή, ήταν ότι ο κινητήρας σαν ομάδα, που έχει έτσι κι αλλιώς σαν κέντρο του την εκπαίδευση και την άσκηση των ανθρώπων που ανήκουν στο δίκτυό του, ήξερα και έτσι συνέβη ότι θα με βοηθήσει σε αυτό και έτσι έγινε. Το τραγούδι έτσι γενικά μπορεί να προσφέρει καταρχήν χαρά στην ομάδα, στο σύνολο. Αν το σκεφτούμε όμως πιο εξειδικευμένα και ειδικά έτσι όπως εγώ θέλω να το σκέφτομαι, η βάση του τραγουδιού είναι στην πραγματικότητα η ίδια η βάση όλης μας της ζωής. Αυτό είναι η αναπνοή
που σημαίνει ότι δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, στο μάθημα. Δίνουμε ώρα, δηλαδή ξοδεύω ώρα από το μάθημα για να συνειδητοποιήσει το σώμα μας, πολύ περισσότερο και λιγότερο το μυαλό μας, τι σημαίνει σωστή αναπνοή. Ανάσα. Ανάσα. Και το γιατρό δεν φώναξε. Ανάσα. Με τη σωστή αναπνοή μπορούμε να πορευόμαστε στη ζωή, μπορούμε να σκεφτόμαστε, στην βαθιά ωραία αναπνοή μπορούμε να ακουμπάμε όλα μας τα προβλήματα και τα ψυχικά και αυτά που μας προκαλούν άγχος και τα σωματικά. Είναι πολύ 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 σημαντικό σε έναν άνθρωπο που έχει πορευτεί αρκετά χρόνια της ζωής του χωρίς να του έχει δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία να αναπνεύσει βαθιά, μεγάλα και ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να του δώσεις αυτή την ευκαιρία να καταλάβει τι σημαίνει. Θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια γι' αυτό. Εμπνέει στο να δουλεύω με ανθρώπους μεγαλύτερους από μένα και γενικότερα με όλες τις ηλικίες είναι ότι μαθαίνεις διαφορετικά πράγματα και βρίσκεις ομοιότητες που μπορεί να μην είχες φανταστεί. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μετά από κάποιο σημείο περνάς αυτό το πανικό που είναι της μέσης ηλικίας με τις δουλειές και την καινούργια οικογένεια και αυτά και υπάρχει μια ηρεμία και μια διαφορετική οπτική γωνία που κάπως μπορείς να παίζεις πιο ωραία και βάζεις όμως και κομμάτια από τη ζωή σου μέσα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ποιοτικό. Μέσα από το θέατρο και το παιχνίδι βρίσκουμε υλικά έτσι ώστε όλοι να αρχίσουν να ξεχνιούνται λίγο από το ποιοι είναι, τι γίνεται με τη ζωή τους πριν, από εδώ ή μετά. Και μέσα από το παιχνίδι αρχίζουμε να χαλαρώνουμε και να βλέπουμε πώς η ομάδα λειτουργεί. Γίνεται κάτι μαγικό ότι όταν αρχίζεις και μπαίνεις σε κάποιους κανόνες παιχνιδιού, όποιο και να είναι αυτό, το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, ότι κάπως πρέπει να απομονώσεις τα πάντα και να βρεθείς εκείνη τη στιγμή εκεί. Οπότε είναι σαν μια πυκνή στιγμή ζωής που παίζεις μόνο και μόνο για αυτό που θέλεις να κερδίσεις το παιχνίδι. Και το θέατρο με το παιχνίδι έχουν άμεση σχέση, οπότε μέσα από αυτό το παιχνίδισμα και μπαίνει και το θέατρο, η αίσθηση ότι πεδίω με κάποιον άλλον, ότι βρίσκομαι σε μια άλλη σκηνή, μια άλλη συνθήκη, μπορεί στην καθημερινότητά μου να μην μου συμβαίνει κάτι, αλλά έτσι κάπως και να προβάρω τις αντιδράσεις μου και να εκτονώνω κομμάτια του εαυτού μου, συναισθήματα. Γενικά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο σαν υλικό για όλους μας, γιατί μπορούμε να αισθανθούμε άνετα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και έτσι να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε από το τίποτα στα πάντα. Για μένα είναι σημαντικό να περνάνε καλά, αλλά να έχουμε και σαν κινητήρα, σαν ομάδα, ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα σε αυτό που κάνουμε και να μάθουν οι άνθρωποι αυτοί πώς μπορούν να δουλέψουν και ώστε να έχουν μέσα τους χαρά αλλά να δίνουν και να προσφέρουν και κάτι προς τα έξω. Οπότε και λαμβάνουν και δίνουν. Προσπαθούμε να εντάξουμε μία θεραπευτική προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να ξεπερνάνε προβλήματα που έχουν. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τεχνικές οι οποίες ενδυναμώνουν και
επαναφέρουν τον σκελετό και των ανθρώπων αυτών σε μια καλύτερη κατάσταση. Για μένα μια μεγάλη δυσκολία είναι το να ισορροπήσεις μεταξύ πειθαρχίας και ευχαρίστησης. Το να μπορέσεις να βγάλεις ένα αξιόλογο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο απαιτεί μια πειθαρχία, χωρίς να καταπιέσεις υπερβολικά αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή να το έχουν σαν χαρά, να έρχονται με κέφι να το κάνουν, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθούμε εμείς να βγάλουμε κάτι που να έχει μια καλλιτεχνική αξία. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε μια τέτοια συνεργασία έχουν να κάνουν με το απροσδόκητο. Ότι νομίζεις, προσδοκάς κάτι και αυτές οι γυναίκες, κυρίως γυναίκες, πάντα θα σε εκπλήξουν. Άλλες φορές θετικά, άλλες φορές πιο ζόρικα. Μία άλλη δυσκολία είναι τα προβλήματα, τα σωματικά που εμφανίζονται με την ηλικία, τα οποία ουσιαστικά τα εντάσσουμε σε αυτό που κάνουμε. Το να μπορέσεις να φτιάξεις ένα μάθημα το οποίο να εντάσσονται όλοι και μαζί με όλα τα προβλήματα, χωρίς να αποκλείουμε κάποιον. Οι τεχνικές δυσκολίες, οι πολύ σημαντικές, είναι ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν ξανατραγουδήσει. Όχι απλά μπροστά σε κόσμο, μπροστά στις φίλες τους. Πολλοί από αυτούς είχαν θέματα ψυχοσωματικά, ότι τους είχαν κατακρίνει για τον τρόπο που τραγουδούσαν ή ότι όχι μόνο ανφάλτσαραν, αλλά και τον τρόπο που αρθρώνανε τις λέξεις μέσα στο τραγούδι. Οπότε υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί. Το μεγαλύτερο λοιπόν για μένα, ας πούμε, στοίχημα να τους ξεμπλοκάρω, να αντλήσουν τη χαρά μέσα από το μάθημα και να περνάνε καλά μέσα από αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν γνωσιακό το επίπεδο, αλλά και ψυχαγωγικό. Να φεύγουν από εδώ γεμάτες. Με ποιο τρόπο ξεπερνάμε αυτές τις δυσκολίες? Με πολύ χιούμορ, νομίζω, και με εκπαίδευση, διαρκής εκπαίδευση. Τις ξεπερνούμε εύκολα. Πρώτον, γιατί υπάρχει καλή διάθεση. Δεύτερον, υπάρχει η χαρά της έκπληξης και ότι γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό κάπως θα εξελιχθεί. Δεν έχει σημασία αν τα βήματα γινόντουσαν γρήγορα ή τεράστια. Εμένα με ενδιαφέρει κάθε φορά που θα βρισκόμουν σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους να είναι ένα step πιο πέρα. Το χιούμορ. Με το χιούμορ. Και έτσι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Κάνουμε πολλές συναντήσεις με τις συναδέλφους, μιλάμε, κουβεντιάζουμε, γελάμε, θυμώνουμε, προβληματιζόμαστε, αμφισβητούμε τους εαυτούς μας και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα. Γιατί εδώ πρέπει να προσεγγίσεις οντότητες που κουβαλάνε πίσω μεγάλη εμπειρία και πάρα πολύ δύσκολο μεγάλωμα ως επιτοπλίστων. Είναι οι γενιές που μεγάλωσαν με απίστευτη καταπίεση. Και πειθαρχία, η λέξη πειθαρχία, είναι ένα πολύ καθοριστικό κομμάτι του τρόπου που υπάρχουν αυτές οι γυναίκες. Οπότε το να τις μαλακώσεις και να υπάρξει συνύπαρξη και όχι πειθαρχία, θέλει πολλή δουλειά. Εσένα δεν δώσαμε όλα τα καλά. Έτσι, όμορφια η κίνηση, περισσότερη. Και σχέσεις. Thank you.
κόπιτες από τη Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Για σένα πολύ ωραία. Είναι τα κοπιτάκια μισή. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ωραία. Γιατί δεν έχει να λέει. Αυτά δεν είναι τα πολύ. Ναι, του λοπιάζει πάπια και τα. Δεν έχει ελεύθερη έκφραση στο σώμα, αλλά από ρυθμού του μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ. Και μ' αρέσουν και τα βέβαια, μου αρέσουν και τα δημοτικά μερικά κομμάτια πολύ. Και λατινικά, έτσι, Λάτιν. Και πρωτόγονη χωρίτσο, έτσι. Δηλαδή, αν πούμε φαΐ, να έχει πολλά χρώματα, να είναι νατουρού, ας πούμε. Ναι. Έχει σαλάτα με πάρα πολλά πράγματα. Μέσα μια σαλάτα που να έχει πολύ χορταστική. Πώς θα χορεύουμε. Μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα αυτό σχέδιο, έτσι. Πρωτόγονο χορό. Πάντως, γενικά, οι χοροί που κάναμε και όχι με τόσο πολύ καθοδήγηση από τις δασκάλες μας, όταν ερχόμαστε κοντά και πρέπει να κάνουμε αυτό σχέδια. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό μαζί σας. Ήρθαν όλοι σας πάρα πολύ κοντά μου. Πάρα πολύ. Και σας αγαπώ και πάνω. Και εμείς σας σκέφτομαι όλη την εβδομάδα. Δηλαδή, είσαστε μέρος από τη ζωή μου. Και για μας. Ένας λόγος που ερχόμαστε είναι να βρούμε και τους φίλους μας εδώ. Εδώ ανήκουμε. Εδώ ανήκουμε. Αισθάνομαστε, νομίζω όλοι ότι ανήκουμε. Ναι. Της Τρίτης και σκέφτομαι την επόμενη Τρίτη. Και λέω, κι αν είχα και μια Πέμπτη και χρόνο και να μην έχω και τόση πίεση, ξέρω εγώ τώρα, έμαθα και πράγματα πρακτικά πάνω στην κίνηση. Αν χόρευα στα τέσσερα δεν πολύ θυμάμαι, και αν χόρευα θα χόρευα συνείδητα. Αλλά είχα πάντα ένα πρόβλημα στο σχολείο, με θεωρούσανε, τι να σας πω, χάλια μαύρα σχετικά με το χώρο. Εδώ όμως μου είπανε ότι αν προσπαθήσεις μπορείς. Και προσπάθησε, μπορείς. Και τώρα περίεργα νιώθω ότι κάποια πράγματα τα μπορώ. Πάντα χόρευα. Από 4 χρονών χόρευα. Μετά παντρεύτηκα έναν άντρα που δεν χόρευε. Και αυτή η περίοδος δεν μου άρεσε καθόλου. Μετά όμως με την απελευθέρωση της γυναίκας, που μπορούσα να χορεύω και με γυναίκες, χόρεψα πάρα πολύ. Αλλά τώρα, παρότι δεν μπορώ να σκύψω, παρότι δεν μπορώ να στρίψω, παρότι δεν μπορώ να λυγίσω, χορεύω με την ψυχή μου. Και μπορούμε και στα 60 μας και στα 70 μας και στα 80 μας να ανακαλύψουμε καινούριους κινητικούς δρόμους. Και με συγκινεί πράγματι όταν βλέπω όλες εμάς να βγάζουμε τόσο ωραία πράγματα, να το παλεύουμε και να παίρνουμε ευχαρίστηση από αυτό. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που βρίσκεσαι μόνη σου και πρέπει να σταθείς να πατήσεις τα δικά σου τα πόδια. Συνέχεια. Οπότε αυτό μου δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει, εντάξει τώρα σηκώνω το χέρι, μετά όμως τι να το κάνω το χέρι, να το κατεβάσω. Αυτό με δυσκολεύει τέλος πάντων. Και γι' αυτό κολλάω πάντα πίσω από ένα πιο έξυπνο κορίτσι από μένα και ό,τι κάνει το κορίτσι το κάνω κι εγώ. Υπάρχουν λογιόλογιο όσον χωρεί παιδιά, έτσι. Ο πιο ευχάριστος είναι αυτός που κάνουμε εδώ. Ο χορός που είναι για ευχαρίστηση, για κίνηση και ο χορός που μας χορεύει η ζωή, ε.
Το καλό είναι ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και μας ανεβάζει λίγο και μπορούμε και τα βγάζουμε πέρα. Σπούδασα οδοπία. Ποτέ μα ποτέ δεν σκέφτηκα αυτό το πράγμα που αγαπούσα τόσο και το έκανα με τόσο καλή διάθεση, ότι θα το έκανα και επάγγελμα. Τι θα γίνεις που λέγανε, οτιδήποτε άλλο έλεγα, εκτός από τέχνη που το θεωρούσα πια ένα κομμάτι της ζωής μου. Είμαι ταυτισμένη με αυτό. Πήγαν αντιστάσεις, έτσι, για μεγάλες. Ναι. Πάντα υπάρχουν αντιστάσεις. Να γίνεις γιατρός, λέγαμε, να γίνεις οικογένεια, να γίνεις κάτι άλλο, να γίνεις δασκάλα. Είμαι ένας άνθρωπος που από 18 ετών δουλεύω. Σταμάτησα μόνο για 8 χρόνια στη ζωή μου. Είμαι 73 ετών τώρα και σταμάτησα τη δουλειά μου πέρσι στα 72 μου, μετά από 46 χρόνια συνεχόμενης δουλειάς. Και το βρήκε η κόρη μου τον κινητήρα και έχει και άγχος και συνέχεια με πάει. Μαμά μου, είναι ωραία, μαμά μου, σ' αρέσει. Ρε παιδάκι μου, μ' αρέσει πάρα πολύ, το αισθάνομαι. Σαν σπίτι μου, το έχω ενωμάσει χαρά Θεού. Όπως έλεγα όταν πήγαινα στην εγγόνα μου και την έβλεπα και τη βλέπω, το ίδιο έχω ονομάσει και αυτό το μικρό χώρο που μαζευόμαστε. Όταν ήρθα στον κινητήρα, ναι μεν χόρευα από πάντα, από ίσως και από την κοιλιά της μαμάς μου, και στο δρόμο, ακούγοντας μουσική, παρατούσα τα πάντα. Όμως δεν τραγουδούσα. Πιο μικρή λίγο. Όταν όμως γέννησα και η κόρη μου είναι κοφή, ίσως αισθανόμουν ενοχές ότι εκείνη δεν με ακούει, δεν τραγουδάει, αλλά και εγώ δεν πρέπει να τραγουδάω, δεν πρέπει να ακούω μουσική κυρίως, βέβαια. Και με βοήθησε πάρα πολύ η Μάρο και το ξεπέρασα αυτό και βρήκα μια χαρά στο να τραγουδάω και να χορεύω. Και τώρα τραγουδάω. Και τραγουδάω και μόνη μου στο σπίτι. Και είμαι ευτυχισμένη. Ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση ψυχολογική. Κατάθλιψη πολύ μεγάλη από διάφορους λόγους. Και πραγματικά, όπως και η Ρίτα, περίμενα πώς και πώς θα έρθει η ερχόμενη Τρίτη για να έρθω στον κινητήρα. Ένιωθα, άρχισα να νιώθω πολύ καλύτερα και πραγματικά ήταν μια θεραπευτική αγωγή, την οποία δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα την είχα στη ζωή μου. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσπάθεια έκανα να ανταποκριθώ σε σχέση με όλα αυτά που μου προσέφερε ο κινητήρας. Ένιωθα ότι είμαι υποχρεωμένη να μπορέσω να τα κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την κίνηση και πράγματα τα οποία διδάχτηκα για το σώμα μου, ήρθα κοντά με ανθρώπους με τους οποίους έχω δεθεί και αισθάνομαι ότι τους νοιάζομαι και με νοιάζονται. Και μου αρέσει να τους ακουμπάω, μου αρέσει να αλλάζω κουβέντες μαζί τους, μου αρέσει να μοιράζομαι. Και ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Δεν σταματώ. Προσπαθώ και θα προσπαθώ όσο είμαι εν ζωή και εν κινήσει.